έχουμε κάνει καμία υπερβολή. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ότι το ζήσαμε, το χαρήκαμε. Είχε πάρα πολύ κόσμο που μπορέσαμε να δούμε τα πλάνα. Ο κόσμος μας αγαπά και ήθελε να είναι εκεί, είναι τόσο πολύ, ήταν τόσο πολύ. Πώς αισθάνθηκες έτσι που ήταν όλος αυτός ο κόσμος δίπλα σου σήμερα? Ένιωσα σαν να πέφτω σε μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Ήταν συγκινητικό πάρα πολύ το ότι ο κόσμος απλώς σηκώθηκε από το σπίτι του. Είναι η αγάπη του για τον Κώστα τόσο μεγάλη που σηκώθηκε από το σπίτι του, ξεβολεύτηκε, περίμενε εδώ γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω των προηγούμενων γάμων. Έτσι γίνεται συνήθως. Από ένα δεκάλεπτο να καθυστερήσει κάθε προηγούμενος γάμος, φτάνουμε να καθυστερεί και ο τελευταίος που ήμασταν εμείς. Περιμέναν υπομονετικά να μας δούνε. Ήταν συγκινητικό. Να ρωτήσω κάτι την κυρία Άννα. Θέλω να πείτε πώς σας φαίνεται ο γαμπρός σας. Πώς σου φαίνεται ο γαμπρός σου? Ο γαμπρός μου καταπληκτικός. Φανταζόσασταν ότι η κόρη σας θα παντρευόταν ποτέ τον Κώστα Βουτσά, αυτόν που βλέπατε στις ταινίες, ένα είδωλο? Ότι θα γινόταν η πεθερά του Κώστα Βουτσά. Ένα είδωλο τον Κώστα Βουτσά, ένα είδωλο των ταινιών. Όχι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να μας πει τι σχέση έχει ως πεθερά και γαμπρός μαζί. Δηλαδή υπάρχει σχέση αγάπης. Σχέση αγάπης με τον Κώστα Βουτσά. Καταπληκτική η σχέση μας. Έχουν και οι δύο, λάβετε υπόψη ότι έχουν και οι δύο πολύ χιούμορ και κάνουν πλάκα μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι... Ο κύριος Βουτσάς πώς είναι? Ο κύριος Βουτσάς πώς είναι? Γιατί στα πλάνα έλαμπε. Στα πλάνα έλαμπε. Τώρα, πιο ευτυχισμένη μετά το γάμο, πώς είναι ο κύριος Βουτσάς ο πλέον? Έλαμψε, αλλά τον έχει λιώσει η αγάπη του κόσμου. Θα τον έχετε, πιστεύω, σε λίγο που θα ξεκουραστεί μαζί σας. Τέλεια. Έρχεται. Αλίκη μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή σας έβλεπα πολύ καιρό πριν. Πριν παντρευτείτε, να είσαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι. Ποτέ δεν έκρυψε ο Κώστας και εσύ την αγάπη σας, ακόμα και σε δημόσιους χώρους. Πες μου λίγο τα κορίτσια πώς νιώθουν του Κώστα, γιατί ξέρω από τη Σάντρα ότι σ' αγαπούσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Είναι κοντά μας και ο κύριος Κώστας. Τα παιδιά του τα αγαπώ και με αγαπούν πάρα πολύ. Είμαστε στενοχωρημένοι και οι δύο που οι υποχρεώσεις της Θεοδόρας δεν της επέτρεπαν να είναι αυτή την εποχή εδώ. Εγώ δεν ήθελα να προχωρήσει η εγκυμοσύνη μου πολύ, ήθελα να γίνει νωρίς ο γάμος. Έτσι αυτό δεν μπορούσε να συνδυαστεί με τις σοβαρές επαγγελματικές υποχρεώσεις της Θεοδόρας και με το γεγονός ότι η μικρή του κόρη Νικολέτα έγινε μανούλα πριν από ένα μήνα. Παππού. Να ζήσετε Κώστα, να ζήσετε. Να ζήσετε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και πατέρας, ένας αγουριό ακόμα και μεγαλώνει οικογένεια και ευχαριστιόμαστε που είναι πολύ καλά. Κώστα μου, σας αγαπάμε πάρα πολύ και πρέπει να σου πω ότι η Μάρθα Καραγιάννη... Και εγώ σας αγαπάω, καλά το ξέρετε. Ναι, η Μάρθα Καραγιάννη τρελή από χαρά που σας πάντρεψε. Η Μάρθα σας λατρεύει. Βέβαια. Ναι, και έγινε κουμπάρα. Και εμείς που την έχουμε κουμπάρα. Χρόνια είμαστε φίλοι με τη Μάρθα, πολύ φίλοι. Αγαπημένοι φίλοι. Πώς αισθάνεστε με τον τέταρτο γάμο σας? Πάλι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Για να είμαι εδώ, πρέπει να αισθάνομαι ευτυχισμένος. Και αισθάνομαι και πολύ καλά, μάλιστα. Και πάρα πολύ ωραία και ευτυχισμένος. Έχω μια γυναίκα η οποία αξίζει πολλά. Να μας πείτε το μυστικό της νιώτης, της ζωής, αυτό που σας χαρακτηρίζει τόσο πολύ, που λάμπετε σήμερα, είσαστε κούκλος. Α, δεν το πουλάω τσάπα. Και είναι και δύσκολη η χερή. Κύριε Βουτσά. Δεν το πουλάω τσάπα. Παιδιά, πολύ απλά είναι τα πράγματα. Να έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, να είσαι συνέχεια στην κίνηση, να είσαι με τις καλομήρες και όχι με τις κακομήρες. Βέβαια, να είσαι με ανθρώπους που σε αγαπάνε, που τους αγαπάς. Γι' αυτό είναι. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Θα ακολουθήσει Γλέντι. Πώς? Θα ακολουθήσει Γλέντι, λέω μετά. Όχι. Θα κάνω Γλέντι στο θέατρο. Το βράδυ έχω παράσταση, το Σμύρνη μου αγαπημένη και αύριο έχω παράσταση. Δεν είμαι στις δουλειάς, έγινε. Κύριε Βουτσά, πλέον έχετε αποκτήσει και πεθερά. Αυτά δεν χρειάζονται. Είχαμε ένα κέρασμα για τον κόσμο που ήταν εδώ, μια ευγενική προσφορά των ζαχαροπλαστείων Φρες. Όλοι γλυκαθήκανε. Αυτό ήταν αυτό που μπορούσαμε να προσφέρουμε για την περίσταση. Με το Φρες φάγαμε πολύ ωραία γλυκά. Πάρα πολύ ωραία.
Εντάξει. Περιμένατε ότι θα έρθει. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Κύριε Βουτσά, περιμένατε ότι θα έρθει και τόσος κόσμος εκεί να σας τιμήσει σήμερα, εκτός από τους προσκεκλεισμένους σας. Πες για την Έρικα. Ήταν και η πρώην γυναίκα μου, η Έρικα. Πώς γνώσατε. Και έκλαιγε που παντρευόμουν. Ναι, αλλά είχατε κόσμο στον πρώτο γάμο με την Έρικα. Και στον πρώτο γάμο είχαμε πολύ κόσμο και στην πλατεία της Κυψέλης. Και είμαστε πολύ, πολύ. Και η Έρικα έκλαιγε που με έβλεπε ευτυχισμένο. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε. Πολλά πράγματα, πολλά μήντε. Ας ζητώ και συγγνώμη για κάποιον. Όχι, όχι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο, με το καλό το μωράκι σας, να σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, αγόρι μου, ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε και εμείς. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Γεια πολλά. Κάθε ευτυχία. Λοιπόν, έτσι να ευχαριστήσουμε και τη συνάδελφο τη Μίνα την Τζανετάτου, η οποία ήταν εκεί από το πρωί και με διακριτικότητα περίμενε, κυρίες και κύριοι, να ολοκληρωθεί η τελετή του γάμου και μετέπειτα να ζητήσει να συνομιλήσουν ο κύριος Κώστας Βουτσάς και η κυρία Κατσαβού στην εκπομπή αποκαλυπτικά σεβόμενη το μυστήριο αλλά και την τόσο γλυκιά τελετή.